Γεια σας φίλες και φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια της ντομάτας. Η ντομάτα ή τομάτα θεωρείται ο βασιλιάς των λαχανικών και είναι η πιο δημοφιλής καλλιέργεια κυπευτικών, αν και είναι αρκετοί αυτοί που την κατατάσσουν στα φρούτα. Υπάρχουν χιλιάδες ποικιλίες και υβρίδια ντομάτας με μοναδικές γεύσεις. Ένας τρόπος διαχωρισμού των ποικιλιών ντοματιάς είναι το μέγεθος των καρπών. Έτσι έχουμε τις μικρόκαρπες ποικιλίες, τα λεγόμενα ντοματίνια, που είναι με στρογγυλό ή μακρόστενο σχήμα, και τις μεγαλόκαρπες ποικιλίες. Ένας άλλος τρόπος διαχωρισμού είναι το χρώμα των καρπών. Έτσι, εκτός από το κλασικό κόκκινο χρώμα, έχουμε ντομάτες με κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, ροζ και μαύρο χρώμα, με ιδιαίτερο άρωμα και γεύση. Ένας άλλος τρόπος διαχωρισμού των ποικιλιών της ντομάτας είναι ανάλογα με την ανάπτυξή τους, έτσι έχουμε τις αναρριχόμενες και τις θαμνώδεις. Προτιμάμε τις ντόπιες και παραδοσιακές ποικιλίες ντομάτας της περιοχής μας που είναι προσαρμοσμένες στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής μας. Πολλαπλασιασμός της ντομάτας. Η ντομάτα πολλαπλασιάζεται με σπόρο. Αυτός είναι ο σπόρος της ντομάτας, που φυτεύουμε σε σπορείο 1-2 μήνες πριν κάνουμε τη μεταφύτευση. Η ιδανική θερμοκρασία για να φυτρώσουν οι σπόροι μας είναι 22-25 βαθμούς Κελσίου και χρειάζονται περίπου 2-3 εβδομάδες. Μπορούμε όμως να πάρουμε και έτοιμα φυτά από φυτόρια ή από γεωπονικά καταστήματα της περιοχής μας. Πώς φυτεύουμε τις ντοματιές μας? Τις φυτεύουμε από γευματινές ώρες. Για να κάνουμε μεταφύτευση πρέπει να έχουμε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 15 βαθμούς Κελσίου το βράδυ. Διαλέγουμε ηλιόλουστο μέρος με γόνιμο χώμα. Πρέπει να έχουν γύρω στις 6-7 ώρες ήλιο οι ντομάτες. Τις θαμνώδες ποικιλίες ντομάτας τις φυτεύουμε από 70 εκατοστά μέχρι 1 μέτρο μεταξύ των φυτών και 1,5-2 μέτρα μεταξύ των γραμμών. Οι αναρριχόμενες ποικιλίες φυτεύονται ανά μισό μέτρο. Όταν φυτεύουμε τις ντοματιές μας, όταν κάνουμε τη μεταφύτευση και τις φυτεύουμε, μπορούμε να τις βάλουμε πιο βαθιά μέσα στο χώμα από εδώ που είναι, δηλαδή μέχρι τα πρώτα φύλλα εδώ πέρα, και αυτό το κομμάτι που θα μπει μέσα θα δημιουργηθούν από αυτό το κομμάτι εδώ, θα δημιουργηθούν και άλλες ρίζες, και έτσι το φυτό μας, εκτός από τις ήδη υπάρχουσες ρίζες που έχει μέσα στο σακουλάκι, στο κλαστράκι που είναι, θα δημιουργήσει και άλλες ρίζες και έτσι θα είναι πιο ανθεκτικό. Για τις πιπεριές και τις μελιτζάνες δεν το κάνουμε, τις βάζουμε ίσια όπως είναι στο κυπελάκι το χώμα. Όταν φυτεύουμε τις ντομάτες παίρνουμε προφυλάξεις για τα σαλιγκάρια μας, γιατί μπορεί να μας καταστρέψουν ολόκληρο το φυτό. Μπορούμε ακόμα και να φυτέψουμε και γυμνόριζες ντομάτες, χωρίς το χώμα τους δηλαδή. Πιάνουν εύκολα και ας μην έχουν και χώμα. Ιδανικές θερμοκρασίες για την ντομάτα μας είναι 21-29 βαθμούς Κελσίου. Πάνω από 29 βαθμούς Κελσίου και κάτω από 13 βαθμούς Κελσίου οι ντοματίες ρίχνουν τα άθη τους. Καλλιέργεια σε γλάστρα. Για να καλλιεργήσουμε σε γλάστρα χρειαζόμαστε γλάστρες βάθους και πλάτους 40 εκατοστών και χρησιμοποιούμε ειδικό χώμα για λαχανικά. Πότισμα. Στα αρχικά στάδια και την περίοδο της ανθοφορίας προσέχουμε να μην ποτίζουμε υπερβολικά. Την άνοιξη ποτίζουμε 2 φορές την εβδομάδα, το καλοκαίρι κάθε 2 μέρες, ενώ όταν η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει και πάμε στις συνθήκες καύσωνα, ποτίζουμε κάθε μέρα. Πότε συγκομίζουμε? Η συγκομιδή ξεκινά περίπου 3-3,5 μήνες μετά τη σπορά ή 2-2,5 μήνες μετά τη μεταφύτευση και διαρκεί 2-3 μήνες περίπου.
Θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς δημιουργούν πρόβλημα στην ορίμαση των καρπών. Γι' αυτό συγκομίζουμε νωρίτερα, δηλαδή πριν οριμάσουν οι ντομάτες μας, και τις αφήνουμε σε κάποιο μέρος κομμένες να οριμάσουν. Στην καλλιέργεια μπορεί να καλλιεργηθεί μαζί με βασιλικό, φασόλια, καρότα, σέλινο, σχοινόπρασο, αγγούρια, σκόρδα, μαρούλια και φαλωτά, μέντα, κρεμμύδια, μαϊδανό, πιπεριές και μελισσόχορδο. Αυτά είχα να σας πω για την καλλιέργεια της ντομάτας. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και τα λέμε πάλι σε ένα καινούριο βίντεο. Γεια σας!